σας κυρίες και κύριοι και καλώς ήρθατε σε ακόμα ένα 7%. Μαζί θα είμαστε για την επόμενη ώρα και θα παρακολουθήσουμε τα γεγονότα που κυριάρχησαν στην ειδησιογραφία την εβδομάδα που μας πέρασε. Αναμφισβήτητα, η κακοκαιρία αμύδια που έπληξε τη χώρα δημιούργησε πολλά και σοβαρά προβλήματα, κυρίως όμως στα νότια της χώρας. Στη Βόρεια Ελλάδα πέρασε και δεν ακούμπησε η μύδια, καθώς η περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και η Δήμη του Πολεοδομικού Συγκροτήματος της Θεσσαλονίκης ήταν σε απόλυτη ετοιμότητα, δίχως να δημιουργηθούν προβλήματα. Η δημοτική τηλεόραση, μάλιστα, με έκτακτη εκπομπή την περασμένη Κυριακή, ενημέρωσε λεπτό προς λεπτό για την κατάσταση που εξελίσσονταν λόγω του χιονιά και σας ενημέρωσε για ό,τι συνέβαινε στην πόλη. Η κακοκαιρία προκάλεσε, βέβαια, αναβολή σε προγραμματισμένα ραντεβού για τον κορονοϊό, τα οποία ωστόσο θα γίνουν κανονικά τις επόμενες μέρες. Την ίδια ώρα, πάντως, το μήνυμα ότι ήδη κλιμακούμενη πίεση προς το σύστημα υγείας θα συνεχιστεί τις επόμενες ημέρες πριν αποτυπωθεί η επίδραση του lockdown, εκπέμπουν οι επιστήμονες, δείχνοντας εκ νέου προς το ενδεχόμενο παράταση του αυστηρού λουκέτου, αλλά και αφήνοντας ένα παράθυρο αισιοδοξίας για την περίοδο του Πάσχα. Σε καθεστώς πιο αυξημένης επιφυλακής περνάει ο Δήμος Κορδελιού Ευόσμου, καθώς ο εντοπισμός κρουσμάτων της αφρικανικής μετάλλαξης είναι ο βασικός λόγος της εισήγησης των ειδικών για αυστηρό πλέγμα μέτρων στο συγκεκριμένο Δήμο. Θα τα δούμε όλα αναλυτικά, ενώ θα έχουμε τη δυνατότητα να συνομιλήσουμε και με τον Γενικό Γραμματέα Υπηρεσιών Υγείας του Υπουργείου Υγείας, τον κύριο Γιάννη Κοτσιόπουλο. Πάμε να δούμε ένα βίντεο με τα γεγονότα και τις δηλώσεις που κυριάρχησαν στην ειδησιογραφία. Για μας το στίχημα της ελευθερίας είναι ένα στίχημα καθημερινό για το οποίο νυχθημερών δουλεύουν, επιτρέψτε μου να πω, χιλιάδες άνθρωποι με μεγάλη υπομονή, με μεγάλη επιμονή και φέρνοντας συνέχεια αποτέλεσμα. Θα συνεχίσουμε να είμαστε εδώ, κοντά στη Θεσσαλονίκη. Ανάλογα και με το πώς θα πηγαίνει το εμβόλιο, θα ανοίγουν και άλλες γραμμές, έτσι ώστε να εξασφαλίσουμε όσο το δυνατόν περισσότερους εμβολιασμούς για τους ανθρώπους εδώ της Θεσσαλονίκης. Εντός του Μαρτίου θα δείτε και την πλήρη ανάπτυξή του. Η δυναμικότητα του κέντρου αυτού θα ξεπερνάει τις 6.000 την ημέρα και θα ξεπερνάει τους 150.000 εμβολιασμούς το μήνα. Μόνο ο συγκεκριμένος σταθμός εδώ στη Θεσσαλονίκη. Πολύ χαρούμε. Τώρα έχω χορεύω. Είχατε δυσκολία, δεν μπορούσατε να δείτε εύκολα παιδιά, εγγόνια, φίλους. Να τα. Κατάλαβες. Για πείτε μας και εσείς, ήταν δύσκολη αυτή η περίοδος? Δύσκολα ήταν, όχι μόνο για τη μητέρα και για όλο τον κόσμο. Αλλά ήρθε η ώρα, το εμβόλιο θα γίνει. Εμπιστοσύνη στην επιστήμη έχουμε, δεν ακούμε κανέναν άλλον εκτός από τους ειδικούς. Και ελπίζουμε και το κράτος να πάρει τα μέτρα που πρέπει να πάρει, να ενισχύσει το σύστημα υγείας. Έχουμε 6 αλατιέρες μεγάλες, 6 μικρές ετοιμοπόλεμες, ό,τι έχει δηλαδή στη διάθεσή του ο Δήμος, τα φορτηγά μας, οι δορυφόροι και 2 μαχαίρια. Οπότε ό,τι χρειαστεί θα το ρίξουμε στη μάχη για την κακοκαιρία. Τα μηχανήματα θα δουλεύουν συνέχεια, με μια έμφαση στον περιφερειακό, στα εμβολιαστικά κέντρα, στα νοσοκομεία της περιοχής και γενικά να είναι όλοι οι δρόμοι καθαροί, έτσι ώστε να μην υπάρχει πρόβλημα στην κυκλοφορία των πολιτών. Και να πούμε ότι θέλει προσοχή πάρα πολύ, αλυσίδες να έχουμε, θα έχει πολύ χαμηλές θερμοκρασίες από αύριο και μετά, για μέχρι την Παρασκευή. Με το που έγινε αντιληπτό το μέγεθος του προβλήματος, το κράτος ανταποκρίθηκε συντονίζοντας τις δυνάμεις του, πολιτική προστασία, αστυνομία, πυροσβεστική, ένοπλες δυνάμεις, κατέβαλαν πραγματικά υπεράνθρωπες προσπάθειες, ειδικά στο μέτωπο της αποκατάστασης της ηλεκτροδότησης. Την
περασμένη Δευτέρα ξεκίνησε τη λειτουργία του το μεγαλύτερο εμβολιαστικό κέντρο της χώρας, στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Στο περίπτερο 13 του Διεθνούς Εκθεσιακού Κέντρου λειτουργούν οι πρώτες 24 από τις συνολικά 108 εμβολιαστικές γραμμές ενάντια στη COVID-19. Το εμβολιαστικό κέντρο θα αναπτυχθεί πλήρως το Μάρτιο, στα περίπτερα 13 και 15, με τη δυναμικότητά του να ξεπερνά τους 6.000 εμβολιασμούς την ημέρα και τους 150.000 το μήνα. Επιθεώρηση στις εγκαταστάσεις δεν θα έκανε το περασμένο Σάββατο ο Υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας Νίκος Χαρδαλιάς, ο οποίος συνοδευόταν από τον Γενικό Γραμματέα Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας Μάριο Θεμιστοκλέους και τον Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας Βασίλη Παπαγεωργίου. Στη χώρα μετατράπηκε το περίπτερο 13 της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Το ΧΑΠ της ΔΕΘ είναι έτοιμο να υποδεχθεί από Δευτέρα ηλικιωμένους άνω των 75 ετών που είναι προγραμματισμένο να κάνουν το εμβόλιο ενάντια στον κορονοϊό. Τις τελικές εργασίες επιθεώρησε σήμερα ο Υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας Νίκος Χαρδαλιάς. Έχουμε προχωρήσει σε όλα τα απαραίτητα που αφορούν το υγειονομικό προσωπικό, που αφορούν τα logistics, που αφορούν τα εμβόλια. Τρέχουμε καθημερινές προσομοιώσεις, τελειώσαμε τα κατασκευαστικά. Και το βασικότερο είναι ότι είναι εξαιρετική συνεργασία μεταξύ όλων των εμπλεκόμενων φορέων. Για μας το στίχημα της ελευθερίας είναι ένα στίχημα καθημερινό, για το οποίο νυχθημερών δουλεύουν, επιτρέψτε μου να πω, χιλιάδες άνθρωποι με μεγάλη υπομονή, με μεγάλη επιμονή και φέρνοντας συνέχεια αποτέλεσμα. Η τελική προσομοίωση λειτουργίας του κέντρου θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή, ώστε να είναι όλα έτοιμα για να λειτουργήσουν από εβδομάδα οι 24 από τις συνολικά 108 εμβολιαστικές γραμμές. Στην πρώτη φάση εκτιμάται ότι θα πραγματοποιούνται 1.000 εμβολιασμοί την ημέρα και στην πλήρη ανάπτυξή του, όταν προσθεθεί και το περίπτερο 15 της ΔΕΘ, στο κέντρο θα εμβολιάζονται 6.480 άτομα καθημερινά. Αρχικά λειτουργούμε τμήμα αυτού, λόγω της διαθεσιμότητας του εμβολίου, προσεχώς. Εντός του Μαρτίου θα δείτε και την πλήρη ανάπτυξή του. Η δυναμικότητα του κέντρου αυτού θα ξεπερνά τις 6.000 την ημέρα και θα ξεπερνά τους 150.000 εμβολιασμούς το μήνα. Μόνο ο συγκεκριμένος σταθμός εδώ στη Θεσσαλονίκη. Οι μεγάλοι σταθμοί θα δέχονται κάποια στιγμή όλων των ειδών τα εμβόλια. Με τη λειτουργία των δύο μεγαλύτερων εμβολιαστικών κέντρων στη χώρα, στο Μέγκα Κέντρο στο Μαρούσι και στη Διεθνή Έκθεση στη Θεσσαλονίκη, το σχέδιο της επιχείρησης Ελευθερία περνάει στην επόμενη φάση του. Στη χώρα έχουν πλέον αναπτυχθεί περισσότερα από 750 εμβολιαστικά κέντρα, ενώ έχουν πραγματοποιηθεί περισσότεροι από 500.000 εμβολιασμοί. Συνεχίζουμε την άμυνα με τα μέτρα προστασίας, εντείνουμε την αντεπίθεση με τους εμβολιασμούς. Ο μηχανισμός λειτουργεί άψογα, θα τα καταφέρουμε. Νωρίτερα και ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει μέσω τηλεδιάσκεψης με τον διοικητή του Εμβολιαστικού Κέντρου στη Θεσσαλονίκη, αντισυνταγματάρχη Καρόζη. Πραγματικά είμαστε πανέτοιμοι να ξεκινήσουμε την επιχείρηση Ελευθερία. Χαιρόμαστε πάρα πολύ που έχουμε τη δυνατότητα να έχουμε ένα ίδιο εμβολιαστικό κέντρο με αυτό το οποίο είχαμε την ευκαιρία να δούμε εδώ πέρα στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη. Αρχικά στο εμβολιαστικό κέντρο της Διεθνούς Έκθεσης θα απασχοληθούν 48 γιατροί. Το προσωπικό του κέντρου έχει εκπαιδευτεί σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες διαχείρισης εμβολιασμού και αποθήκευσης της μονάδας εμβολιασμού. Τώρα, ειδικοί επιστήμονες και κυβέρνηση παρακολουθούν την εξέλιξη της πανδημίας, έχοντας στραμμένη την προσοχή τους στο ΕΣΥ. Υπάρχει έντονη ανησυχία από τον αριθμό των ασθενών που νοσηλεύονται διασωληνωμένοι σε μονάδες εντατικής θεραπείας και κυρίως στο λεκανοπέδιο της Αττικής, με τα στοιχεία των 15 τελευταίων ημερών να καταδεικνύουν πως η πίεση βαίνει κλιμακούμενη, ενώ ανησυχία υπάρχει και για το υλικό φορτίο στα λίμματα της Θεσσαλονίκης, με τον αριθμό των κρουσμάτων να ανεβαίνει καθημερινά. Πάμε να καλησπερίσουμε τον Γενικό Γραμματέα Υπηρεσιών Υγείας του Υπουργείου Υγείας, τον κύριο Γιάννη Κοτσιόπουλο. Κύριε Κοτσιόπουλε, καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Κύριε Κοτσιόπουλε, και σήμερα Παρασκευή τετραψήφιος αριθμός των κρουσμάτων, ενώ σαφώς προβληματίζει ο αυξημένος αριθμός των διασωληνωμένων. Κοιτάξτε, υπάρχουν περιοχές της χώρας που μας προβληματίζουν ιδιαίτερα. Η πρώτη από αυτές, όπως ξέρετε, είναι η Αττική, γιατί υπάρχει ένας πολύ μεγάλος αριθμός διασωληνωμένων. Ήδη 211 συμπολίτες μας νοσηλεύονται σε μονάδες εντατικής θεραπείας. Δηλαδή, έχουμε ξεπεράσει το 85% κάλυψη της μονάδας εντατικής θεραπείας στην Αττική. Υπάρχει επίσης η αχαΐα που μας προβληματίζει πάρα πολύ, οπότε έχει ενταχθεί και αυτή στο κόκκινο. Εκεί τα νοσοκομεία της πόλης δέχονται ένα πολύ μεγάλο αριθμό ασθενών εδώ και μέρες. Εξού και τα μέτρα που έχουν ληφθεί. Mm-hmm. Και ελπίζουμε προς μια αποκλιμάκωση. Σε ό,τι αφορά τώρα τη Θεσσαλονίκη, βλέπουμε μια πολύ μικρή αύξηση στις νοσηλείες. Το παρατηρούμε κάθε μέρα.
Όμως, όπως είπατε και εσείς, τα λίμματα και ο ανταγωνισμός των κρουσμάτων μας προβληματίζουν ιδιαίτερα. Γιατί ίσως να οδηγήσουν και σε νέα πίεση στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Αυτό φαίνεται και από το γεγονός ότι ο Δήμος Κορδελιού Ευόσμου πλέον είναι σε σκούρο βαθύ κόκκινο. Κόκκινο τέλος πάντων, με όποια απόχρωση και εσείς μπορείτε να το χαρακτηρίζετε. Ακριβώς. Δυστυχώς με τις μεταλλάξεις πρέπει να είμαστε πολύ πιο προσεκτικοί. Πρέπει να λαμβάνουμε μέτρα πολύ πιο νωρίς, γιατί όπως ήδη θα έχει αναφερθεί και στις δικές σας εκπομπές, ο νέος ιός είναι πολύ πιο, οι νέες μεταλλάξεις είναι πολύ πιο μεταδοτικές. Άρα τόσο οι υγειονομικοί όσο και οι συμπολίτες μας καλούνται να είναι πολύ πιο προσεκτικοί. Καλούνται να τηρούν τα μέτρα που έχουμε ήδη εξηγήσει πάρα πολλές φορές. Αλλά ένας πιο μεταδοτικός ιός σημαίνει μεγαλύτερες πιθανότητες εξάπλωσης στην κοινότητα. Τώρα, η κατάσταση στη Θεσσαλονίκη σίγουρα δεν έχει καμία σχέση, στην παρούσα φάση τουλάχιστον, με αυτή του Οκτωβρίου, Νοεμβρίου και Δεκεμβρίου του περασμένου έτους. Αλλά θα ήθελα να μου δώσετε λίγο μια εικόνα για το πώς έχει η κατάσταση στα νοσοκομεία της πόλης αυτή τη στιγμή, τόσο με τις απλές κλίνες COVID, όσο και με τις ΜΕΘ. Κοιτάξτε, από τα στοιχεία που έχω εδώ μπροστά μου, δεν ανησυχούμε ιδιαίτερα για κάποια ιδιαίτερη πίεση στο σύστημα υγείας. Έχουμε γύρω στο 55% κάλυψη στις μονάδες εντατικής θεραπείας. Έχουμε επάρκεια σε κλίνες εντατικής θεραπείας για τους ασθενείς με COVID. Αυτό όμως δεν θα πρέπει να μας κάνει να καθησυχάσουμε. Το υγειονομικό σύστημα έχει οργανωθεί για να αντιμετωπίσει και μεγαλύτερο αριθμό ασθενών. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι πρέπει να χαλαρώσουμε τα μέτρα, να χαλαρώσουμε τον τρόπο που τα τηρούμε. Γιατί σε καμία περίπτωση δεν θέλουμε να δούμε αύξηση της νοσηλείας που θα οδηγήσει σε λήψη επιπρόσθετων μέτρων στη Θεσσαλονίκη, που γνωρίζουμε όλοι πόσο πολύ έχει δοκιμαστεί τον τελευταίο καιρό. Άρα, σε καμία περίπτωση οι χαμηλές πληρότητες δεν πρέπει να οδηγήσουν σε χαλάρωση του πληθυσμού. Τώρα, κύριε Γενικέ, την ώρα που η Ελλάδα υποβαθμίστηκε στον χάρτη του ECDC, χάνοντας και την τελευταία πράσινη περιοχή, οι αριθμοί εκτοξεύθηκαν και πάλι με τις μονάδες εντατικής θεραπείας, κυρίως στα νότια της χώρας, και να γεμίζουμε κρούσματα που φέρνουν τις μεταλλάξεις του ιού, να σημειώνουν επίσης αύξηση. Είναι το σύστημα υγείας έτοιμο να ανταποκριθεί? Το σύστημα υγείας έχει προετοιμαστεί εδώ και πολύ καιρό και συνεχώς ενισχύεται. Έχουμε προσθέσει πάρα πολλούς υγειονομικούς. Έχουμε πάνω από 7.000 προσλήψεις επικουρικού προσωπικού, μόνιμων γιατρών. Άρα, σε κάθε περίπτωση, ετοιμάζουμε το σύστημα υγείας για κάθε ενδεχόμενο. Στην Αττική, έχοντας φτάσει πλέον στο πορτοκαλί επίπεδο, στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, τόσο στις απλές κλίνες όσο στις κλίνες ΜΕΘ, έχει ληφθεί πολύ σωστά αυτή η απόφαση για το lockdown στην Αττική για να περιοριστεί ο αριθμός των νοσηλευόμενων. Παρ' όλα αυτά, όσο διαρκεί το lockdown, εμείς θα συνεχίσουμε να προσθέτουμε μονάδες εντατικής θεραπείας. Ήδη, θα ξέρετε, από την δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος παραδίδονται σταδιακά μεγάλες μονάδες, όπως αυτή στο ΚΑΤ, στο Ιπποκράτειο, στο Τζάνιο, στο Αττικό. Άρα, συνεχώς αυξάνεται και η δυναμικότητα του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Σκέψεις για επίταξη ιδιωτικών κλινικών? Με τον ιδιωτικό τομέα έχουμε ξεκινήσει ένα δημιουργικό διάλογο και σκεφτόμαστε τρόπους να αξιοποιήσουμε τις δυνάμεις του ιδιωτικού τομέα. Δεν θα ήθελα να φτάσουμε αυτή τη φορά σε επίταξη. Θα ήθελα να φτάσουμε σε μια συνεργασία όπου ο ιδιωτικός τομέας να μπορεί να συνεισφέρει όπως συνεισφέρει και ο δημόσιος στην αντιμετώπιση της πανδημίας όταν αυτό χρειαστεί. Επειδή δεν ξέρω πώς θα εξελιχθεί η πανδημία, κανένας δεν το ξέρει, κανένας δεν πρέπει να προβλέψει με τις μεταλλάξεις πώς ακριβώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Πρέπει να είμαστε έτοιμοι και γι' αυτό έχουμε κάνει από νωρίς τις κουβέντες και το διάλογο με τον ιδιωτικό τομέα, αν χρειαστεί να συνεισφέρουν και αυτοί αυτό που μπορούν και αυτό που πρέπει. Κύριε Κοτζιόπουλο, υπάρχουν ορισμένες απόψεις ειδικών, οι οποίοι κάνουν λόγο για απουσία στοιχείων που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία των μοντέλων που χρησιμοποιεί η επιστημονική ομάδα του Υπουργείου Υγείας για την αντιμετώπιση της πανδημίας. Θέλω να πάμε να δούμε το ρεπορτάζ και επιστρέφουμε στην κουβέντα μας. Την απουσία στοιχείων που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία των μοντέλων που χρησιμοποιεί η επιστημονική ομάδα του Υπουργείου Υγείας για την αντιμετώπιση της πανδημίας, επισημαίνει ο αναπληρωτής πρόεδρος του Τμήματος Μαθηματικών Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Δεν γνωρίζω κάποιες λεπτομέρειες που είναι αναγκαίες προϋποθέσεις εγκυρότητας των μοντέλων. Δεν μπορώ να αμφισβητήσω κάτι που δεν γνωρίζω. Απλώς δεν είναι γνωστά ορισμένα στοιχεία τα οποία διδάσκουμε στο τμήμα και τα οποία είναι προϋποθέσεις για την αξιόπιστη εφαρμογή των μοντέλων.
τα στοιχεία τα οποία εισέρχονται στη βάση δεδομένων, η εκτίμηση των παραμέτρων του μοντέλου που έχει επιλεγεί και η γνώση για τη χρήση καλύτερων με ακριβέστερη περιγραφή ως προς τη διάδοση της τοπικής πληροφορίας είναι τα τρία βασικά σημεία των μαθηματικών μοντέλων πρόγνωσης. Δεν μπορεί να λέμε δηλαδή ότι έχουμε 100 θύματα αν κάναμε 1.000 μετρήσεις και να λέμε ότι έχουμε 500 θύματα αν κάνουμε 100.000 μετρήσεις. Είναι τελείως διαφορετικό. Θα πρέπει δηλαδή τα δεδομένα να παρουσιάζονται όπως είναι, όπως ελήφθησαν. Σε κάποια μοντέλα, αν πειράξω λίγο τα δεδομένα ή λίγο τις παραμέτρους, κανένα πρόβλημα. Οι μεταβολές της προβλέψης είναι ασήμαντες. Σε άλλα μοντέλα όμως, οι μεταβολές μπορεί να είναι δραματικές. Η άποψη του καθηγητή είναι ότι θα πρέπει να εξηγείται σαφέστερα η αντιπροσωπευτικότητα των δεδομένων, κατά πόσο δηλαδή ο αριθμός των καταγεγραμμένων προσβεβλημένων ατόμων σχετίζεται με το πλήθος των δειγμάτων. Κύριε Γενική, η άποψη του καθηγητή είναι ότι θα πρέπει να εξηγείται λοιπόν σαφέστερα η αντιπροσωπευτικότητα των δεδομένων, κατά πόσο δηλαδή ο αριθμός των καταγεγραμμένων προσβεβλημένων ατόμων σχετίζεται με το πλήθος των δειγμάτων. Μαθηματικός και εσείς, τι λέτε γι' αυτό? Κοιτάξτε, ο ΕΟΔΗ έχει ένα πολύ επιστημονικό τρόπο που καταγράφει τα κρούσματα και αναλύει τα δεδομένα. Έχουν εξηγηθεί πάρα πολλές φορές από τους ειδικούς επιστήμονες του ΕΟΔΗ ο τρόπος με τον οποίο γίνονται οι καταγραφές και δεν νομίζω ότι χωράει κάποια αμφιβολία σε αυτό. Σε ό,τι αφορά τώρα την αξιοπιστία των προγνωστικών μοντέλων, αν σε αυτά αναφέρεται ο κ. Καθηγητής, αυτή η επιστήμη είναι πάρα πολύ δύσκολη. Το να μπορείς να κάνεις σωστά προγνωστικά μοντέλα για την εξέλιξη της πανδημίας. Ήδη πολύ αξιόλογοι επιστήμονες, έχετε στη Θεσσαλονίκη και τον κύριο Σαριγιάννη, έχετε τον κύριο Τζόρτζη, τον κύριο Λίτρα στην Αθήνα, επιχειρούν με διάφορα προγνωστικά μοντέλα, χρησιμοποιώντας ακόμα και τεχνητή νοημοσύνη, να προβλέψουν τα επόμενα στάδια της πανδημίας, ώστε να εμείς που έχουμε τον επιχειρησιακό έλεγχο του Εθνικού Συστήματος Υγείας, να μπορέσουμε να αξιοποιήσουμε αυτή την πληροφορία που μας δίνουν τα προγνωστικά μοντέλα, να ετοιμάσουμε το Εθνικό Σύστημα Υγείας και εν τέλει να ληφθούν οι αποφάσεις έγκαιρα και να περιοριστεί η πανδημία στον χρόνο που πρέπει. Γιατί είδαμε ότι μια μεγάλη αύξηση στον αριθμό των κρουσμάτων, όπως έγινε στη Βόρεια Ελλάδα, σημαίνει ένα παρατεταμένο lockdown, σημαίνει μεγάλες οικονομικές συνέπειες για τον τόπο και φυσικά απώλειες ανθρώπινων ζώων. Άρα, σε κάθε περίπτωση, οι επιστήμονες αυτό που προσπαθούν να κάνουν είναι να αξιοποιήσουν τα δεδομένα που συλλέγει με ακρίβεια ΕΟΔΗ για να μπορέσουν να καθοδηγήσουν εμάς που έχουμε τον επιχειρησιακό έλεγχο στο να πάρουμε τις σωστές αποφάσεις. Είναι γεγονός πάντως τα Σαββατοκύριακα είναι λίγοι πολίτες που επιλέγουν να υποβληθούν σε rapid test κατά κύριο λόγο, γι' αυτό και παρατηρούμε μειωμένο αριθμό κρουσμάτων. Αντίθετα, τις καθημερινές η εικόνα είναι διαφορετική. Χαρακτηριστικές είναι και οι ουρές με κόσμο που δημιουργήθηκαν τις τελευταίες δύο μέρες στο Δημαρχείο της Θεσσαλονίκης. Να δούμε το ρεπορτάζ και επιστρέφουμε. Φορώντας μάσκες και κρατώντας αποστάσεις, πολίτες περιμένουν υπομονετικά στη σειρά τους σε χώρο έξω από το Δημαρχείο Θεσσαλονίκης προκειμένου να υποβληθούν σε δωρεάν rapid test από κλιμάκια του ΕΟΔΗ. Έχω αρχίσει να αισιοδοξώ. Τι να κάνουμε. Ακολουθούμε, ακούμε ότι ακούτε εσείς και αισιοδοξούμε. Για rapid, ναι, έχω κάνει κανονικό test και άλλες φορές λόγω υποχρεώσεων. Και τώρα επειδή έχω ένα ταξίδι να κάνω, για σήμερα θέλω να ξέρω τι μου γίνεται και από εκεί πέρα θα πάω να δω τη μητέρα μου. Ο τριψήφιος αριθμός κρουσμάτων που καταγράφηκε στην πόλη μας το τελευταίο 48ωρο σε συνδυασμό με την είδηση για αυξητική τάση στη συγκέντρωση του ιικού φορτίου στα Λίματα έκαναν πολλούς να ανησυχήσουν. Φυσικά και με ανησυχεί για τυπικούς, να ξέρω επειδή κυκλοφορώ με τη δουλειά μου κλπ. Και θέλω να... Εδώ, από το καλοκαίρι φορούσα δύο και τώρα όταν είμαι στα σούπερ και έξω σε κόσμο φορώ τρεις μάσκες για προστασία. Ήρθα γιατί χρειάζομαι χαρτί για τις προπονήσεις μου. Πρέπει να βγουν είμαι αρνητικός ή θετικός να δούμε για να σιγά σιγά να ξεκινήσουμε. Με ανησυχεί αρκετά, ναι, αλλά ναι, προσέχω, είμαι αρκετά προσεκτικός. Φοβάμαι λίγο, αλλά όχι τόσο. Εντάξει. Όσοι πολίτες επιθυμούν να πραγματοποιήσουν δωρεάν rapid test από τον ΕΟΔΗ, θα πρέπει να έχουν στείλει πρώτα μήνυμα SMS στο 13033 με τον κωδικό 1 για την μετακίνησή τους. Τα κλιμάκια του ΕΟΔΗ θα βρίσκονται εγκατεστημένα στον εξωτερικό χώρο του Δημαρχείου Θεσσαλονίκης και αύριο από τις 10 το πρωί μέχρι και τις 3 το μεσημέρι και θα διενεργούν δωρεάν rapid tests. Κύριε Κοτζιόπουλε, θεωρείτε ότι αυτή η κούραση των πολιτών από τα συνεχόμενα μέτρα έχει οδηγήσει και σε μια χαλαρότητα γενικότερα της αντιμετώπισης της πανδημίας?
Εγώ θα ήθελα λίγο να αντιστρέψω αυτή την ερώτηση και να πω ότι οι πολίτες έχουν αποδείξει ότι έχουν και τη σοβαρότητα και την κατανόηση που χρειάζεται για το πρόβλημα. Δηλαδή, προκύπτει και από το ρεπορτάζ το δικό σας ότι κατανοούν τη σοβαρότητα της κατάστασης, κατανοούν ότι πρέπει να λαμβάνονται τα μέτρα ατομικής προστασίας, προσέρχονται στο να κάνουν δειγματοληπτικούς ελέγχους. Ήδη έχει αυξηθεί πάρα πολύ ο αριθμός των τεστ που κάνουμε και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για τον έλεγχο της πανδημίας. Άρα, η στάση που κρατούν οι πολίτες, εμένα με γεμίζει με αισιοδοξία ότι θα μπορέσουμε να ξεπεράσουμε και αυτή τη δυσκολία. Τώρα, σε ό,τι αφορά τα αποτελέσματα που παίρνουμε από τα τεστ, να σας πω ότι ίσως αυτό να μην είναι ευρέως κατανοητό, ότι υπάρχει μια πολύ μεγάλη στατιστική επεξεργασία των αποτελεσμάτων των τεστ και λαμβάνονται υπόψη όλες οι παράμετροι, όπως το αν έγιναν τα τεστ το Σαββατοκύριακο, αν είναι ο αριθμός των τεστ μικρότερος. Όλα αυτά τα λαμβάνουμε υπόψη πριν και η Επιτροπή των Επιδημιολόγων λαμβάνει υπόψη πριν πάρει οποιαδήποτε απόφαση για κάποια περιοχή της χώρας. Η θετικότητα είναι αυτή που είναι ίσως το πιο σημαντικό από όλα αυτά που είπαμε. Η θετικότητα στα τεστ είναι αυτή που ουσιαστικά καθοδηγεί τις περισσότερες αποφάσεις. Αλλά τώρα πάμε σε ένα άλλο θέμα. Είναι μεγάλο πρόβλημα και αναδεικνύεται συνεχώς η αναβολή χειρουργικών επεμβάσεων, καθώς σε πολλά νοσοκομεία χειρουργικές αίθουσες και αίθουσες ανάνυψης έχουν μετατραπεί σε προσωρινές μονάδες συντατικής θεραπείας για την αντιμετώπιση του κορονοϊού, με αποτέλεσμα ασθενείς να ειδοποιούνται ότι αναβάλλουν το χειρουργείο τους χωρίς να λαμβάνουν ημερομηνία. Τι γίνεται με αυτό το θέμα? Ιδίως στη Βόρεια Ελλάδα, επειδή ήταν μακρά η περίοδος στην οποία υπέφερε η Βόρεια Ελλάδα από την πανδημία, υπήρχε αναβολή αρκετών χειρουργείων και αυτό είναι αλήθεια. Στο σύνολο της χώρας όμως, αν δείτε την προηγούμενη χρονιά, η μείωση των χειρουργείων στο σύνολο του χρόνου δεν ήταν τόσο μεγάλη όσο θα περίμενε κανείς. Αυτό γιατί συνέβη? Αυτό συνέβη γιατί κατά τη διάρκεια των καλοκαιρινών μηνών, όπου υπήρχαν λίγα κρούσματα και υπήρχε μεγαλύτερη δυνατότητα διεξαγωγής χειρουργείων, αυτά πραγματοποιήθηκαν. Όμως στη Βόρεια Ελλάδα, επειδή κατανοούμε το πρόβλημα, ήδη έχουμε αρχίσει και δίνουμε περισσότερα χειρουργεία, περισσότερες αίθουσες χειρουργείων στη διάθεση των χειρουργών για να μπορέσουμε να καλύψουμε το χαμένο έδαφος αυτών των δύο μηνών. Σε καμία περίπτωση δεν θέλουμε άνθρωποι που περιμένουν και το χειρουργείο τους να ταλαιπωρούνται. Και αυτό που έχουμε προσπαθήσει και σε μεγάλο βαθμό το έχουμε πετύχει είναι ασθενείς που περιμένουν για ογκολογικά χειρουργεία να μην καθυστερούν τις επεμβάσεις τους. Είναι λογικό ότι η πανδημία φέρνει πολλές φορές ανατροπές στα προγράμματα και πολλές φορές επαναπρογραμματίζονται χειρουργεία. Όμως είμαι βέβαιος ότι τα χειρουργεία αυτά πραγματοποιούνται σε ικανοποιητικό χρόνο για να μην ταλαιπωρούνται οι ογκολογικοί ασθενείς. Τα υπόλοιπα χειρουργεία έχουμε δώσει την οδηγία να προγραμματίζονται κατά σειρά προτεραιότητας με βάση τη βαρύτητα των περιστατικών. Μάλιστα. Τώρα, σε εφαρμογή τίθεται άμεσα το Εθνικό Πρόγραμμα Πρόληψης και Ελέγχου των Νοσοκομειακών Λοιμόξεων και της Μικροβιακής Αντοχής στα νοσοκομεία του ΕΣΥ. Περί τίνος πρόκειται και ποια νοσοκομεία θα ενταχθούν? Αυτό είναι ένα πολύ φιλόδοξο πρόγραμμα, γιατί πραγματικά ακουμπάει ένα θέμα που ίσως δεν έχει γίνει σαφώς αντιληπτό από τους πολίτες, το πόσο επηρεάζει την ποιότητα της νοσηλείας. Ξέρετε, η χώρα μας είναι πρωταθλήτρια στη χρήση των αντιβιωτικών. Αυτό φαντάζομαι ότι είναι... Είναι ευρέως γνωστό, ναι. Επίσης, ίσως να είναι γνωστό ότι μια νοσοκομειακή λίμωξη μπορεί να οδηγήσει στο θάνατο ή σε μια πολύ μεγάλη βλάβη σε ασθενή. Θα πρέπει να καταστήσουμε σαφές ότι οι ενδονοσοκομειακές λοιμώξεις μπορούν και πρέπει να προληφθούν. Αυτό το πρόγραμμα σε αυτό ακριβώς αποσκοπεί, στο να προλαμβάνουμε τις ενδονοσοκομειακές λοιμώξεις, στο να εκπαιδεύσουμε το προσωπικό μας και να φτάσουμε σε επίπεδο που οι ενδονοσοκομειακές λοιμώξεις να ελαχιστοποιηθούν στο Εθνικό Σύστημα Υγείας για να μην χάνουμε συνανθρώπους μας, συμπολίτες μας ή να μην έχουμε αυτές τις βαριές βλάβες από αυτές τις λοιμώξεις που δυστυχώς είναι πάρα πολλές στη χώρα. Το λέω αυτό όμως με μια υποσημείωση ότι δυστυχώς δεν έχουμε καλές μετρήσεις του πόσες είναι οι ενδονοσοκομειακές λοιμώξεις και ένας από τους στόχους του προγράμματος είναι να μετράμε καλύτερα πόσες είναι αυτές οι ενδονοσοκομειακές λοιμώξεις, πόσες μπορούμε να αποφύγουμε, τι δεν πήγε καλά και τι θα πρέπει να βελτιώσουμε εν τέλει. Υπάρχουν 10 νοσοκομεία σε όλη τη χώρα, τα οποία θα ανακοινωθούν στις επόμενες μέρες. Ένα σε κάθε υγειονομική περιφέρεια και κάποια ειδικά νοσοκομεία, ογκολογικά νοσοκομεία. Γιατί θέλουμε να είναι ένα πρόγραμμα που να καλύψει όλη τη χώρα και να εκπαιδεύσει το σύνολο του νοσηλευτικού προσωπικού σε ένα βάθος χρόνου 5 ετών. Απλά να σημειώσω ότι αυτό το πρόγραμμα δεν θα ήταν δυνατό να ολοκληρωθεί χωρίς την ευγενική χορηγία του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος, που έχει βάλει ένα πολύ μεγάλο ποσό
η πραγματοποίηση του προγράμματος που είναι 5 εκατομμύρια ευρώ και το είμαστε πραγματικά ευγνώμων. Κύριε Κοτσιόπουλε, σας ευχαριστώ θερμά για τη συνομιλία και εύχομαι και ελπίζω να μην σας δούμε σύντομα στη Θεσσαλονίκη παρά μόνο ως επισκέπτη και όχι γιατί η πόλη θα αντιμετωπίζει πρόβλημα με την πανδημία όπως συνέβη τον περασμένο Νοέμβριο και Δεκέμβριο που εγκατασταθήκατε για πάνω από ένα μήνα για να συντονίσετε την κατάσταση. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ. Εύχομαι να πάνε όλα καλά. Τώρα, κυρίες και κύριοι, την Δευτέρα λοιπόν άρχισε τη λειτουργία του το Εμβολιαστικό Κέντρο της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, το οποίο στην πλήρη ανάπτυξή του θα είναι το μεγαλύτερο στην Ελλάδα. Από νωρίς το πρωί, ηλικιωμένοι που ανήκουν στην ομάδα 75 έως 79 ετών έσπευσαν στο χώρο την ώρα του ραντεβού και έκαναν το πολυπόθετο βήμα προς την ελευθερία. Κρατώντας σφιχτά τα χέρια των παιδιών ή των συντρόφων τους, ηλικιωμένοι 75 έως 79 ετών έφτασαν στο περίπτερο 13 της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, όπου λειτουργεί από σήμερα το Εμβολιαστικό Κέντρο ενάντια στην COVID-19. Πολύ χαρούμενοι. Τώρα έχω χορεύω. Είχατε δυσκολία, δεν μπορούσατε να δείτε εύκολα παιδιά, εγγόνια, φίλους. Να τα. Κατάλαβες. Για πείτε μας και εσείς, ήταν δύσκολη αυτή η περίοδος? Δύσκολα ήταν, όχι μόνο για την μητέρα και για όλο τον κόσμο. Αλλά ήρθε η ώρα, το εμβόλιο θα γίνει. Εμπιστοσύνη στην επιστήμη έχουμε, δεν ακούμε κανέναν άλλον εκτός από τους ειδικούς. Οργανωμένα, με ραντεβού και χωρίς καθυστερήσεις, οι ηλικιωμένοι έκαναν το πολύ αναμενόμενο βήμα προς την ελευθερία. Για σήμερα, στο Εμβολιαστικό Κέντρο της Διεθνούς Έκθεσης ήταν προγραμματισμένα συνολικά 742 ραντεβού στις 24 εμβολιαστικές γραμμές που τέθηκαν σε λειτουργία. Η διαδικασία είναι εύκολη, συστηματική, δηλαδή και του στρατό, δηλαδή. Δεν ξέρω τα άλλα τι γίνεται στα νοσοκομεία, αλλά εδώ άψογα. Πόσα ετών είστε? Εγώ είμαι 78. Το περιμένατε πώς και πώς να έρθει αυτή η ώρα? Όχι ακριβώς. Περίμενα τουλάχιστον για τους ανθρώπους εργαζόμενους. Εγώ νόμιζα ότι είχαν προτεραιότητα να το κάνουν. Εμείς είμαστε στην απομαχία. Ήταν εξαιρετική η κατάσταση, τακτοποιημένα, καθαρά, χωρίς συνωστισμό, χωρίς τίποτε. Συγχαρητήρια για όλη την οργάνωση. Πόσο χρονών είστε? 78. Πότε ενημερωθήκατε και με ποιο τρόπο? Παρασκευή. Περιμένατε πώς και πώς να το κάνετε το εμβόλιο? Εντάξει, το θέλω, το εμβόλιο για να μπορέσω να δω και κανένα εγγόνι. Το επόμενο διάστημα θα προσθεθεί και το περίπτερο 15 και τότε στην πλήρη ανάπτυξή του ο χώρος της Διεθνούς Έκθεσης θα αποτελεί το μεγαλύτερο εμβολιαστικό κέντρο της χώρας με 108 εμβολιαστικές γραμμές. Από τότε που έγινε και μας είπαν ότι πρέπει να το κάνουμε. 4,5 μήνες συνεχισμένοι μέσα. Εγώ ναι, έχω αναπνευστικό και... Φοβόσασταν? Φοβόμουν. Ο γιατρός μέσα. Εσείς τώρα νιώθετε μια ασφάλεια ότι μπορείτε να βλέπετε κάτι αυτό, περισσότερο, ναι. Σίγουρα. Τι σας έλειψε περισσότερο όλο αυτό το διάστημα που ζούμε με περιορισμό? Μόναξα τα κορίτσια να βλέπεις τα παιδιά σου, την οικογένειά σου. Στην πρώτη αυτή φάση, το κέντρο στελεχώνουν 10 γιατροί, 48 νοσηλευτές και 12 γραμματείς. Ο χώρος λειτουργεί από τις 8 το πρωί έως τις 8 το βράδυ και οι εμβολιασμοί γίνονται με ραντεβού. Στην πλήρη ανάπτυξή του, όταν υπάρχουν και τα διαθέσιμα εμβόλια, η δυναμικότητα του κέντρου εκτιμάται πως θα ξεπερνά τους 6.000 εμβολιασμούς την ημέρα και 157.000 το μήνα. Τη μεταφορά ηλικιωμένων και ανθρώπων με αναπηρίες στα εμβολιαστικά κέντρα που λειτουργούν στη Θεσσαλονίκη ανέλαβαν δήμοι της Περιφερειακής Ενότητας. Άνθρωποι που δεν έχουν τη δυνατότητα μετακίνησης και θα έπρεπε να πληρώσουν ένα σημαντικό ποσό για να φτάσουν στο χώρο που γίνονται εμβολιασμοί, εξυπηρετούνται από τις κοινωνικές υπηρεσίες των Δήμων, οι οποίες κάνουν χρήση των οχημάτων και του προσωπικού, του προγράμματος βοήθεια στο σπίτι και των ΚΑΠΗ. Η κυρία Βασιλική, 87 ετών, ετοιμάζεται για να μεταβεί στο εμβολιαστικό κέντρο της Τούμπας και να εμβολιαστεί ενάντια στην COVID-19. Το ειδικό όχημα και το προσωπικό του ΚΑΠΗ του Δήμου Θεσσαλονίκης έφτασαν εγκαίρως στο σπίτι της για να την παραλάβουν. Μπράβο, ρε κυρία Βασιλική, τι κορίτσι εσύ, βρε. Τι κορίτσι εσύ, συνεργάσιμο. Λίγα λεπτά αργότερα φτάνει στο εμβολιαστικό κέντρο στο τόμι της Τούμπας, χαρούμενη που επιτέλους θα κάνει το βήμα προς την ελευθερία. Είστε χαρούμενοι που ήρθε η ώρα για το εμβόλιο? Βέβαια, αφού είναι απαραίτητο να το κάνουμε, είμαι. Το περιμένατε πώς και πώς? Είμαστε σίγουροι για τη ζωή μας. Τι σας έλειψε περισσότερο όλο αυτό το διάστημα, που πιο δύσκολα βλέπατε τους δικούς σας ανθρώπους? Όλα δύσκολα είναι στην ηλικία μας, αρκεί να έχουμε τη βοήθεια από εκεί που πρέπει να έχουμε. Στο πλευρό της και η κόρη της Μάρθα.
Ήταν πολύ μεγάλο πρόβλημα το να τη μεταφέρουμε. Δεν μπορεί να μπει σε ένα κοινό γιοταχή, για ένα κοινό αυτοκίνητο. Και όπως καταλαβαίνετε, για τους συνταξιούχους που έχουν μια πενιχρή σύνταξη, είναι δύσκολο να καλέσουν ιδιωτικό λευκό ταξί δύο φορές να τους πάει στο εμβολιαστικό κέντρο. Από την άλλη, η εναλλακτική λύση να εμβολιαστούν στο σπίτι προς το παρόν δεν φαίνεται, δεν υπάρχει. Οπότε είναι πάρα πολύ καλή αυτή η υπηρεσία. Για τη μεταφορά ηλικιωμένων αλλά και ατόμων με αναπηρία στα εμβολιαστικά κέντρα, ο Δήμος Θεσσαλονίκης αξιοποιεί το προσωπικό του βοήθεια στο σπίτι, τον καπί και ειδικά οχήματα. Οι πολίτες το μόνο που έχουν να κάνουν είναι να κλείσουν το ραντεβού τους τηλεφωνικά, τις καθημερινές από τις 8 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι και από τις 5 το απόγευμα έως τις 8 το βράδυ και τα Σάββατα από τις 10 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι. Κάποια άτομα είναι που δεν μπορούν καθόλου, κάποια έχουν συνοδούς, αλλά παρόλα αυτά χρειάζονται τη βοήθειά μας, γιατί ξέρετε, στα κέντρα ή στα νοσοκομεία που πάμε χρειάζονται και την στήριξη τη δική μας. Τι σας εκφράζουν ευγνωμοσύνη για το ότι τους βοηθάτε, είναι ένα βήμα προς τα... Πάρα πολύ, πάρα πολύ. Μεγάλη ευγνωμοσύνη, όλοι είναι ενθουσιασμένοι. Νιώθουν ασφαλείς. Δωρεάν μετακίνηση ευάλωτων πολιτών στα εμβολιαστικά κέντρα προσφέρουν οι περισσότεροι Δήμοι της Θεσσαλονίκης με τη συνδρομή των υπαλλήλων των κοινωνικών υπηρεσιών και του προγράμματος Βοήθεια στο Σπίτι. Τα ραντεβού έχουν κλειστεί. Ήδη ξεκινήσαμε από τις δύσκολες καιρικές συνθήκες, τις οποίες διανύσαμε αυτό το χρονικό διάστημα. Με αποτέλεσμα οι ευάλωτες ομάδες οι οποίες δεν μπορούσαν να μετακινηθούν, τις μετακινήσαμε. Το πρόγραμμα προχωράει κανονικά και συνεχίζεται. Οι υπηρεσίες του Δήμου Νεάπολης Οικαιών έχουν ήδη μεταφέρει περίπου 100 ηλικιωμένους σε εμβολιαστικά κέντρα από την έναρξη της εμβολιαστικής περίοδου. Σπίτι μαζί με την νοσηλεύτριά μας πηγαίνει ο ηλικιωμένος και ιδίως τώρα που είναι οι πιο μεγάλες ηλικίες. Κάνουν το εμβόλιο και τους γυρνάμε στο σπίτι. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει απλώς να δηλώσουν στις κοινωνικές υπηρεσίες των Δήμων την ημέρα και την ώρα του ραντεβού τους για το εμβόλιο, ώστε να διευκολυνθεί ο προγραμματισμός των μετακινήσεων. Πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και σε λίγο και πάλι μαζί.